Κυρία Νίκη Κεραμέως, στην Υπουργό Παιδείας, από το περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας. Γεια σας και πάλι, κυρία Κεραμέως. Γεια σας. Ο λόγος ήταν για τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, και μας λέγανε ότι πρώτη φορά τόσο νωρίς έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Σας έλεγα ότι εγκαινιάσαμε μια νέα πρακτική που κυκλοφορείται όλα πιο νωρίς και πράγματι δημοσιοποιήσαμε το πλήρες πρόγραμμα για τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Όλες οι ημερομηνίες ορόσημα, πότε ξεκινούν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, πότε θα γίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις, πότε θα γίνουν εξετάσεις αγωγής στα πρότυπα σχολεία, πότε οι κληρώσεις στα πειραματικά σχολεία και ναι, και το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μία λέξη χαρακτηρίζει αυτή την προσπάθεια, ο σεβασμός προς τους υποψηφίους, προς τους μαθητές, προς τους εκπαιδευτικούς. Η πολιτεία με συντεταγμένο, οργανωμένο τρόπο να ανακοινώνει τα ημερομηνίες ορόσημα για τη νέα χρονιά. Και πρέπει να σας πω ότι πάμε ένα βήμα παραπέρα. Προτίθεμαι να φέρω νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, η οποία, βάσει της οποίας θα υποχρεούται η εκάστοτε κυβέρνηση να δημοσιοποιεί το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο για την επόμενη σχολική, για την επόμενη χρονιά. Και μπαίνουν τώρα τα παιδιά στα πανεπιστήμια και έρχονται αντιμέτωπα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, για την οποία υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και θέλω να μου πείτε μια κουβέντα, θα επιμείνετε? Πρώτα απ' όλα, πριν από αυτό, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια και βλέπουν πλέον σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο το οποίο έχει. Εσωτερικό Εράσμους, δυνατότητα να πας σε ένα τμήμα, να εισαχθείς, ας πούμε, στη νομική και να πας για 6 μήνες στην πληροφορική. Διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, βιομηχανικά διδακτορικά, συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια. Άλλα ένας νέος ωκεανός δυνατοτήτων, ο οποίος ανοίγεται στα πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους καθηγητές. Θα στα δίνουμε όλα αυτά. Είναι σημαντικά όμως. Γι' αυτό θα τονίζω, γιατί είναι τα αμιγώς ακαδημαϊκά. Τώρα έρχομαι στο θέμα της ασφάλειας που με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, το θέμα της ασφάλειας είναι μείζον σημασίας για την κυβέρνηση και θα έλεγα ότι από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής θητείας έχουμε ξεκινήσει και έχουμε, αν θέλετε, να πτύξει ένα σχέδιο το οποίο πρώτο βήμα ήταν η αποκατάσταση του ασύλου στην πραγματική του έννοια. Σας θυμίζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, πριν από μερικούς μήνες, όταν ήταν στην επικαιρότητα ένα θέμα με τη βιβλιοθήκη, γιατί ήταν στην επικαιρότητα αυτό το θέμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί η κυβέρνηση, αξιοποιώντας ακριβώς το νόμο που ψηφίσαμε για την αποκατάσταση του ασύλου, μπόρεσε να βάλει τέλος οι αρχές σε εξαιρετική συνεργασία με τη διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ναι. Μπήκε τέλος σε μια κατάληψη που διαρκούσε 34 χρόνια. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ? Βήμα, και οι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται και αυτή να ενισχύσει τις προσπάθειες για ένα πιο ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον, ένα πιο υγιές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Κυρία Κεραμέως, αν η κοινή γνώμη είναι μαζί σας, γιατί δεν βγαίνουν τα παιδιά που συμφωνούν με την πανεπιστημιακή αστυνομία να διαδηλώσουν και βγαίνει μόνο η άλλη πλευρά? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί δεν? Λέω, αν η κοινή γνώμη στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι μαζί σας, γιατί δεν βγαίνουν και τα παιδιά που είναι υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας, οι φοιτητές, να διαδηλώσουν υπέρ και βγαίνουν μόνο η απέναντι πλευρά? Ξέρετε πόσες ρυθμίσεις υπάρχουν, στις οποίες υπάρχει μια σιωπηρή πλειοψηφία η οποία στηρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι η μεγάλη πλειοψηφία, πιστεύω, δεν θέλει έκνομες ενέργειες στο πανεπιστήμιο. Η μεγάλη πλειοψηφία θέλει το πανεπιστήμιο να αποδίδει τους πραγματικά στους οποίους ανήκει, δηλαδή στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς, στο προσωπικό. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό, ξέρετε, επέμεινα και στο πρώτο κομμάτι των ακαδημαϊκών, γιατί αυτή είναι η ουσία του πανεπιστημίου και αυτό που θέλουμε είναι πλέον να φύγουν τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, τι εννοώ? Να αποκτήσουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον που αξίζει στη φοιτητική κοινότητα για να προχωρήσουμε εν συνεχεία στην εφαρμογή όλων αυτών των νέων δυνατοτήτων που έδωσε ο νέος νόμος πλαίσιο το περασμένο καλοκαίρι. Τα διπλά, τα κοινά πτυχία, η αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, τα βιομηχανικά διδακτορικά, οι συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια. Πρέπει να σας πω ότι τον Νοέμβριο έρχονται στη χώρα μας πάνω από 30 αμερικανικά πανεπιστήμια. Βεβαίως, πάνω από 30 αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν είτε ήδη δρομολογήσει συνεργασίες με τα δικά μας εξαιρετικά πανεπιστήμια, είτε δρομολογούν τώρα νέες συνεργασίες, μία ψήφος εμπιστοσύνη στα ελληνικά πανεπιστήμια, στη χώρα μας, από κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Κυρία Κεραμέως, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας δώσετε δυνατότητα να μάθουμε όλες αυτές τις καινοτομίες του Υπουργείου σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Τηλεφωνικά τώρα.